Ένα θέμα που φοβόμουν να θίξω. Γιατί τα iPhone είναι τόσο ακριβά. Αυτή τη φορά όμως θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι, συσσαγωγικά. Θέλω κάτω στα σχόλια, πριν ξεκινήσει αυτό το βίντεο, να μου πείτε τη γνώμη σας. Πριν δηλαδή ακούσετε αυτό που έχω εγώ να σας πω, να κατεβείτε κάτω και να μου γράψετε γιατί πιστεύετε ότι τα iPhone είναι τόσο ακριβά. Και πάμε να δούμε το τι έχει πει ο Tim Cook σε δηλώσεις, το τι ισχύει πραγματικά και το τι δεν ισχύει για μια φήμη που υπάρχει γύρω από τα iPhone. Για το κόστος κατασκευής και το πόσο κοστίζουν. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα δυστυχία βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα βίντεο. Καθώς περισσότερα από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή και πραγματικά δεν βοηθάει καθόλου αυτό το πράγμα. Οπότε δεν έχεις να κάνεις, ένα κλικ μετράει. Δεν ξεχνάς επίσης dimitjo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Το σημερινό βίντεο θα είναι λίγο awkward, δηλαδή θα είναι η φάση το ότι ένας fan σε εισαγωγικά θα θίξει και θα πει κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν και φήμες τις οποίες ισχυρίζονται κάποιοι γύρω από το οικοσύστημα της Apple. Γενικότερα, όπως ξέρετε, οι συσκευές της Apple γενικότερα είναι αρκετά ακριβές. Κάτι το οποίο όμως μπορούμε να δικαιολογήσουμε και κάτι το οποίο έχει πει ο Tim Cook, το οποίο δεν άρεσε σε πολλούς από εμάς. Πρώτον και βασικό, ας ξεκινήσουμε από το τι έχει δηλώσει εκείνος. Δεύτερον, να θίξουμε την φήμη η οποία ισχυρίζονται κάποιοι ότι τα iPhone κοστίζουν 400 ευρώ κατασκευή. Και από εκεί και μετά να πούμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο μεγάλου κέρδους για την Apple. Προφανώς και υπάρχει αρκετό, αλλά όχι τόσο όσο κάποιοι ισχυρίζονται. Ο Tim Cook σε εισαγωγικά είχε πει ότι δεν υπολογίζει την αύξηση των τιμών στα Apple προϊόντα, καθώς οι καταναλωτές, όσο και να έχει ένα iPhone, θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα το αγοράσουν. Αυτό ίσως και είναι λίγο άσχημο από την πλευρά του, δηλαδή με την έννοια ότι εγώ θα αυξάνω τις τιμές και εσείς θα πηγαίνετε σαν τα πρόβατα και θα το αγοράζετε. Προφανώς δεν εννοούσε με αυτόν τον τρόπο αυτό το πράγμα. Δυστυχώς λίγο, όπως και πολλά άλλα ακόμα, τα εκλάβαμε λίγο διαφορετικά. Ο Tim Cook είχε πει ότι υπάρχει κόσμος ή τουλάχιστον ευθύνεται σε έναν κόσμο ο οποίος θα μπορέσει να αγοράσει ένα iPhone ακόμη και αν η τιμή ανέβει σε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Ανέβει εκθετικά δηλαδή αρκετά. Γιατί έχει πει ότι είναι, λέει, αναπόσπαστο για τις ζωές των ανθρώπων. Δηλαδή ότι έχει γίνει ένα μέρος της ζωής μας. Το iPhone γενικότερα λύνει πολλά προβλήματα της καθημερινότητάς μας και μας λύνει τα χέρια γενικότερα σε δουλειές και εργασίες που κάνουμε στην καθημερινότητά μας και είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά μας λύνει κάποια βασικά προβλήματα και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Αυτό εννοούσε. Όχι ότι θα ανεβάζει τις τιμές και τα σχετικά. Τώρα, στο live είχαμε συζητήσει γενικότερα τις τιμές και την αύξηση των τιμών των iPhone. Γενικότερα, οι τιμές των iPhone, αν θα ανέβουν, πάλι θα υπάρχει το κοινό το οποίο θα αγοράσει iPhone. Υπάρχει και ένα κοινό επίσης όμως το οποίο δεν θα μπορέσει να αγοράσει iPhone στην τιμή που θα αυξηθεί, έτσι. Όταν λέμε, μιλάμε πάντα για καινούργια τηλέφωνα και όχι για μεταχειρισμένα. Η Apple ουσιαστικά προσπαθεί αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, να μπορέσει ουσιαστικά να μειώσει αυτό το κοινό το οποίο δεν μπορεί να αγοράσει iPhone και να δώσει πιο πολύ βάση σε αυτούς που μπορούν να δώσουν και τα 100 και τα 200 ευρώ παραπάνω ανά τον χρόνο. Γιατί κάθε χρόνο η συσκευή ανεβαίνει 100 και 200 ευρώ. Το οποίο αυτό μπορούμε να το δικαιολογήσουμε ως ένα βαθμό φυσικά πάντα. Όταν γίνεται μια αύξηση του τηλεφώνου, ας πούμε για παράδειγμα κατά 200 ευρώ και αγοράσουν 10 άτομα το τηλέφωνο αυτό που θα έχει αύξηση κατά 200 ευρώ, η Apple θα βγάλει ένα έσοδο έξτρα 2.000 ευρώ. Οπότε στους 10 που θα αγοράσουν iPhone, η Apple θα βγάλει 12 iPhone. Δηλαδή το κόστος που θα έχουν, συν το συν που θα βγάλει από τα νέα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν. Η Apple ουσιαστικά θέλω να σας πω ότι δεν έχει χασούρα προφανώς από την αύξηση. Δηλαδή, γιατί κάποιοι ισχυρίζονται ότι όταν θα ανεβούν οι τιμές, κάποιοι δεν θα αγοράσουν. Κάποιοι δεν θα αγοράσουν, θα μείνουν στην απέξω, αλλά η Apple με τον τρόπο που θα μπορέσει και θα κάνει την αύξηση των τιμών, marketing, θα μπορέσει ουσιαστικά να κάνει περισσότερες πωλήσεις στην τσέπη της, αλλά πρακτικά θα πουλήσει λιγότερες συσκευές. Οπότε ουσιαστικά ζημιές δεν έχει. Μιλάμε για μια εκθετική αύξηση από το 2009 που κυκλοφόρησε το πρώτο τηλέφωνο μέχρι το 2019 66%. Μια αύξηση η οποία ακούγεται πάρα πολύ μεγάλη, το 60% είναι ένα ποσοστό τεράστιο σε σχέση με τις πρώτες συσκευές που κυκλοφορούσαν. Το 2018 η Apple ήταν η μοναδική εταιρεία στην Αμερική η οποία είχε φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο σε κεφαλοποίηση. Πλέον κοστίζει 2,45 τρισεκατομμύρια κεφαλοποίηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η αύξηση είναι αρκετά μεγάλη για να έχει
χασούρα σε όλο αυτό. Πάμε να συζητήσουμε για τη φήμη η οποία ισχύει ότι τα Apple κοστίζουν 400 ευρώ κατασκευή και τα πουλάνε 1500, οπότε έχουν ένα χιλιάρικο κέρδος. Κάτι το οποίο αυτό δεν ισχύει. Πριν όμως πιάσουμε αυτό το κομμάτι, θέλω να σας πω λίγο πώς έχει μια σύσταση, πώς είναι η σύσταση μιας εταιρείας, δηλαδή πώς μια εταιρεία δουλεύει. Πέραν από το κόστος παραγωγής που έχει, έχει και ένα κόστος έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο πολλές φορές κοστίζει πολύ περισσότερο από το κόστος παραγωγής. Όταν μια εταιρεία κάνει έρευνα και ανάπτυξη για να μπορέσει να αναπτύξει ένα νέο προϊόν ή να εξελίξει ένα προϊόν, τα έξοδα που έχει αυτή η εταιρεία για να μπορέσει να το κάνει αυτό είναι πολύ μεγαλύτερα. Οπότε προσπαθεί να δώσει τόσο βάση στην έρευνα και στην ανάπτυξη για να μπορέσει να μειώσει το κόστος παραγωγής. Οπότε να μειώσει το κόστος κατασκευής στο τέλος του τελικού προϊόντος. Έτσι λοιπόν ο Tim Cook σε συνέντευξη που έδωσε για αυτό το πράγμα που του είχαν πει ότι ένα iPhone κοστίζει κοντά 500 ευρώ και εσείς το πουλάτε 1500, κοντά διπλάσια τιμή πάνω από όσο κοστίζει, τριπλάσια τιμή από όσο κοστίζει, αυτός ισχυρίστηκε και είπε και πολύ σωστά και ορθά, είπε ότι πέραν από το κόστος κατασκευής που μπορεί να έχει ένα κινητό τηλέφωνο, έχει και ένα πολύ μεγάλο κόστος στην έρευνα και την ανάπτυξη. Οπότε, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω όλο αυτό το πράγμα, το οποίο ουσιαστικά φτάνει ένα κινητό να κοστίζει τόσα πολλά λεφτά, καταλαβαίνετε ότι γενικότερα και οι άλλες εταιρείες στον κύκλο της έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν τόσο ακριβά μοντέλα. Όχι γιατί έχει κάνει ουσιαστικά η Apple την έναρξη σε όλο αυτό και όλες οι εταιρείες ακολουθούν από πίσω, γιατί πολλές φορές γίνεται αυτό το πράγμα. Η Apple επίσης έχει πει και κάτι ακόμα, ότι έρχονται δεύτεροι και τρίτοι σε πολλά πράγματα, αλλά η Apple φροντίζει να κάνει έρευνα και ανάπτυξη και να εξελίσσει κάτι. Οπότε όταν θα κυκλοφορήσει κάτι καινούριο και κάτι καινοτόμο στα κινητά της, το οποίο υπάρχει ήδη σε παλιότερα μοντέλα, δεν είναι ότι το έχει αμελήσει όλα αυτά τα χρόνια. Απλά έχει δώσει βάση και έχει κάνει έρευνα και ανάπτυξη για να το κάνει ακόμη καλύτερο και να το εξελίξει περισσότερο. Οπότε το τελικό προϊόν που θα λάβει ο χρήστης να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και να μην είναι ευχαριστημένος τελικά στο τέλος. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Τώρα λοιπόν που είδες και εσύ τη δική μου άποψη και τη δική μου γνώμη γύρω από αυτό το πράγμα, θέλω να κατεβείς κάτω στα σχόλια και να μου πεις αν δεν μου είπες στην αρχή, αν συμφωνείς ή όχι μαζί μου. Φυσικά δεν ξεχνάς dimitrio.gr αλλά και Instagram και... Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Δεν ξεχνάς επίσης dimitrio.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα από το επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.